Μαλλιά κουβάρια έχει γίνει το ζευγάρι που δημιούργησε τον ηφικό της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Ο Ντέιβιτ και η Ελίζαμπεθ Εμάνουελ, αν και χώρισαν 9 χρόνια μετά τον πριγκιπικό γάμο, είναι και πάλι σε εμπόλεμη κατάσταση με μήλον της έριδος, ένα σχέδιο του νηφικού που τους έκανε πολύ γνωστούς στον χώρο της μόδας. VIRA Ελίδηση, Κατερίνα Καινούριου, έγκυος η παρουσιάστρια, η ατάκα που την πρόδωσε. Η 65χρονη σήμερα Εμμανουέλ αντιμετωπίζει αγωγή από τον πρώην άντρα της επειδή έβγαλε στο σφυρί τα σχέδια από διάφορες δημιουργίες τους για την Νταϊάννα, συμπεριλαμβανομένου και του νύφικου που φόρεσε στον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο το 1981. 068χρονος Εμμάνουελ θέλει να εμποδίσει την πρώην σύζυγο του να τα πουλήσει χωρίς την έγκριση του και ζητάει από το δικαστήριο να την εμποδίσει τώρα αλλά και στο μέλλον, αλλά καγιώτα να του επιδικάσει αποζημίωση. Επίσης αξίωσε αντίγραφα των σχεδίων αυτών να καταστραφούν, τα σχέδια αυτά αφορούν την μπλούζα την οποία φορούσε η Νταϊάννα στην επίσημη φωτογραφία αραβώνων της και φιλοξενήθηκε από τη Vogue το μαύρο ταυτάδενιο βραδινό φόρεμα που φόρεσε στην πρώτη της επίσημη υποχρέωση στο πλευρό του Καρόλου τον Μάρτιο του 1981. Gallery, δε στην Gallery, ένα πράσινο μεταξωτό βραδινό φόρεμα που φόρεσε το 1985 και ένα λευκό κρέμ φόρεμα με το οποίο είχε εμφανιστεί σε επίσημη περιοδία στα κράτη του κόλπου την ίδια χρονιά. Τα σχέδια δημοπρατήθηκαν το 2018 και το 2020 και γι' αυτό ο Εμμάνουελ στρέφεται και σε βάρος του οίκου δημοπρασιών και Eri Taylor επειδή δεν ζήτησαν τη συγκατάθεση του.